Ύστερα από 2,5 σχεδόν αιώνες, ο Δήμιος Σταυρός μεταφέρθηκε στην Ανόγερο, όπου κλήρος και λαός τον υποδέχθηκαν με τιμές. Ο Δήμιος Σταυρός τοποθετήθηκε για προσκύνηση στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και δέστηκε θεία λειτουργία προϊσταμένου του Μητροπολίτη Πάφου. Το απόγευμα, ο Δήμιος Σταυρός επέστρεψε στο Όμοδος. Μέσα από στρωμένους με λευσίνια και συνοστολισμένους δρόμους, ο Σταυρός φτάνει νωρίς το πρωί στην πλατεία της Ανόγειρας, εκεί όπου τον περιμένουν με ανάταση ψυχής και συγκίνηση ιερείς και κάτοικοι. Η αναμονή τους κράτησε 2,5 σχεδόν αιώνες και χρειάστηκαν πολλές ευτυχείς συγκυρίες για να έχουν, έστω για λίγες ώρες, την ευλογία του. Στην Ανόγειρα, τον Τίμιο Σταυρό έφεραν οι ιερείς και οι αρχές του Ομόδους, στον ομώνυμο ιερό ναό του οποίου φυλάσσεται και τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος. Όμως τρισπέδας που και δημάτωσε. Είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι όνειρος ζωής για τους ανοιχτάτες, να είστε βέβαιοι, ναι. Βλέπετε και τον κόσμο πως παρόλο που είναι Σάββατο και κάποιοι εργάζονται, όσα μαζευτήκαν ο κόσμος εδώ και το χαίρονται. Βλέπω κόσμο συγκινημένο, βλέπω κόσμο να τρέχουν τα δάκρυα τους. Είναι για τη χριστιανοσύνη ολόκληρη, δεν για την κοινότητα της Ανόηρας, που είναι τούτη η λειτουργία που γεννήσκεται σήμερα. Για τους χριστιανούς ολόκληρου του κόσμου, εγώ έτσι πιστεύω. Όχι μόνο για την κοινότητα της Ανόηρας. Γιατί δεν πιστεύετε? Διότι η θρησκεία μας είναι ο άξονας που γυρίζει πάνω. Μέχρι το 1773 ο Τίμιος Σταυρός που έφερε στην Κύπρο η Αγία Ελένη εφυλασσόταν και ετοιμάτο εδώ στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην είσοδο της κοινότητας Ανόγειρας, το οποίο πανηγύριζε την 1η Αυγούστου. Ο Σταυρός περιέχει τίμιο ξύλο από το Σταυρό του Μαρτυρίου, αφού η Ανόγειρα ήταν ένας από τους σταθμούς της πορείας της Αγίας Ελένης στην Κύπρο τον 4ο αιώνα, όπου άφησε και άλλα ιερά προσκυνήματα. Το 1770 εκδόθηκε από τον Σουλτάνο φυρμάνια ασυλίας του Ομόδους από επιδρομές των Τούρκων και ο Σταυρός μεταφέρθηκε εκεί για ασφάλεια. Είναι μεγάλη σημασία σήμερα, διότι μετά από 240 χρόνια μας επισκέφθηκε ο Σταυρός μας, ο οποίος ήταν στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, το οποίο βρίσκεται μπαίνοντας προς το χωριό μας. Και μετακομίστηκε στο Όμοδος για λόγους ασφάλειας. Μετά από 240 χρόνια ήταν το όνειρό μας να έχουμε το Σταυρό για προσκύνημα στην Ανόγειρα. Ο Σταυρός επέστρεψε στο Όμοδος νωρίς το απόγευμα, όσο και αν οι κάτοικοι της Ανόγειρας θέλουν να τον έχουν ξανά μαζί τους. Για πάντα.